Καλησπέρα, να είμαστε και σήμερα εδώ, σε αυτή την όμορφη παρέα του Instagram που κάθε μέρα αγαπιόμαστε ακόμα περισσότερο όλοι μαζί. Γιατί εντάξει, δύσκολες στιγμές τις περνάμε μαζί, τις περνάμε παρέα και αυτό είναι το διαφορετικό, ρε παιδί μου, όταν βιώνεις δυσκολίες και βλέπεις ότι ο κόσμος όταν αποκρίνεται σε όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται μεταξύ μας, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, όπως σας είχα πει από τα story μου που τα βλέπετε όλοι, σήμερα θα μάθουμε προβλέψεις ζωδίων για το 2021. Που αν μη τι άλλο, περιμένουμε το 2021 να είναι κάπως καλύτερο από το 20 που ξέρετε πώς μας πήγε γενικότερα. Καλησπέρα, γεια σας Αθηνά και σε σένα. Οπότε θα μάθουμε αναλυτικά τι θα συμβεί το 2021 στα 12 ζώδιά μας. Έτσι δεν έχουμε παραπάνω, αν είχαμε παραπάνω θα μαθαίναμε για τα παραπάνω. Λοιπόν, μπαίνετε όλοι μέσα σιγά σιγά και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Άλλωστε, αυτές οι προβλέψεις θα ανέβουν και στο κανάλι μου στο YouTube που περιμένω να σας δω εκεί πέρα να κάνετε εγγραφή, να κάνετε subscribe στο προφίλ που έχω στο Instagram και στο YouTube για να βλέπετε τα βίντεο όλα τα βίντεο που ανεβάζω συνεχώς μετά από τα live που κάνουμε μαζί. Καλεσμένη σήμερα, όπως θα το ξέρετε, είναι μια πολύ διακεκριμένη αστρολόγος με πάρα πολλές σπουδές στο κομμάτι της αστρολογίας. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι το ψάχνουν αυτό και γενικότερα μαθαίνουν σίγουρα πάρα πολλά. Η Βάσια Κόντι είναι μία από αυτά τα άτομα. Είναι μία από τους αστρολόγους που ξέρει και διαβάζει και ενημερώνεται με πάρα πολλές έρευνες και πάρα πολλές μελέτες στο εξωτερικό. Ανεβάζει και αυτή βίντεο στο κανάλι που έχει στο YouTube και μας κρατάει ενήμερους για το τι συμβαίνει γύρω από τα ζώδιά μας. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό να κάνετε και στην Βάσια Κόντι subscribe στο YouTube, γιατί ανεβάζει συχνά βίντεο εκεί πέρα η Βάσια μας. Και νάτι, ήρθε. Γεια σας. Καλησπέρα. Βάσια μου, δεν Καλησπέρα. έχει καλό. Βάσια μου, δεν έχεις καλό σήμα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε βλέπω λίγο θολά. Νομίζω ότι κάνει κάποιες διακοπές. Με βλέπετε θολά. Ναι, εμένα πώς με βλέπεις. Πώς με Να βλέπεις αλλάξω εμένα. θέση. Κάνει κάποιες Αλλά διακοπές. εμένα πώς με βλέπεις. Σε βλέπω πολύ καθαρά. Ναι. Να Τώρα αλλάξω για μίλα θέση, λίγο, νομίζω και είναι να το έχεις μετακινηθώ. κάπου και κουνιέται το κινητό ή το έχεις βάλει στα σταθερή. Άμα μπορείς, ναι, μετακινήσεις λίγο, Όχι, είναι σταθερό. να έχεις καλό σήμα, θέλω. Είναι σταθερό, ωραία. Τώρα νομίζω είμαστε καλά. Έτσι, έτσι μείνε. Να χάλασες λίγο. Νομίζω θα αλλάξω θέση. Θα αλλάξω θέση, Γιώργο. Άλλαξε θέση. Άλλαξε θέση. Ναι. Εμείς εδώ σε περιμένουμε. Μην αγχώνεσαι. Γιατί Θα πάω ξέρεις στο το. γραφείο μου, που είναι καλύτερο το σήμα. Βεβαίως, βεβαίως. Πάνε εκεί. Τέλεια, τέλεια. Εμείς περιμένουμε. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Λοιπόν, Βάσια Κόντι. Αστρολόγος πάρα πολλά χρόνια. Την παρακολουθούμε. Βλέπουμε την πορεία της. Μαθαίνουμε τα πάντα από αυτήν. Γιατί, όπως σας είπα, ότι πέφτει μέσα. Και στο κανάλι της στο YouTube, άμα μπείτε τώρα και κάνετε subscribe, θα δείτε τα βίντεο που ανεβάζει εκεί πέρα η Βάσια μας. Και πραγματικά έχω εκπλαγεί για το πόσο μπροστά είσαι στις προβλέψεις σου. Νομίζω τώρα είναι καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολλά χρόνια. Να Νομίζω βάλω τώρα λίγο. είσαι πολύ καλύτερα. Χαίρομαι γι' αυτό. Τέλεια. Εντάξει. Τώρα. Μια χαρά τώρα. Ναι, Ωραία, ναι, ναι. Τώρα ωραία. είσαι σούπερ. Εντάξει. Τώρα είσαι σούπερ. Βάσια μου, πόσα χρόνια παρακολουθούμε εμείς. Γιατί σίγουρα έχεις πολλά χρόνια στην πλάτη σου ερευνών και μελέτης και σπουδών. Αλλά πόσα χρόνια είσαι έτσι γνωστή σε εμάς. Εγώ είμαι επαγγελματίας αστρολόγος από το 2000, δηλαδή φέτος έκλεισα 20ετία. Μην με βλέπετε έτσι μικρή, είμαι μεγάλη. Λοιπόν, Μικρή σε βλέπουμε εμείς. Μικρή. ξεκίνησα να μαθαίνω αστρολογία κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, των κλασικών μου σπουδών, εν πάση περιπτώσει. Έχω σπουδάσει Ναι. οικονομικά. Με στείλαν οι γονείς μου, καλοί άνθρωποι, στο Λονδίνο να κάνω πτυχιακά και εγώ τους γύρισα πίσω
με πτυχία στην αστρολογία, η οποία τότε ήταν, είχε ήδη μπει στα κολέγια στην Αγγλία. Μπράβο. Και κάνω αυτή τη δουλειά περίπου 20 χρόνια, δεν το έχω μετανιώσει ποτέ. Είναι ένα πεδίο έρευνας και διαρκούς μελέτης. Και έχω έτσι αγαπημένους τομείς, στους οποίους νομίζω ότι τα καταφέρνω αρκετά καλά. Μπράβο, μπράβο. Γράφεις και έχεις το δικό σου κανάλι, έτσι σε βλέπουμε στις δικές σου εκπομπές. Εγώ θυμάμαι ότι σε κάποια φάση, παιδί μου, σε άκουγα κιόλα, σε προβλέψεις τηλεόραση και αυτά όλα για να μπορούμε να σε βρούμε κιόλα με την ομάδα σου. Και σε ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια και αυτό μας αρέσει πολύ. Πώς είσαι εσύ, σε τι φάση είσαι? Τώρα είμαστε σε Ναι, φάση πες που μου, πες. Δουλεύουμε τις ετήσιες προβλέψεις του 2021. Αυτό που έφτιαξα τώρα πρόσφατα και ήθελα να το πω είναι, έφτιαξα για την ομάδα μου, το Astro Team, ένα site για να έχει ομάδα μεγάλη από πίσω που να δίνει ενημέρωση αστρολογική πάντα έγκυρη. Έφτιαξα ένα site το οποίο νομίζω θα κλείσει το κενό στην ποιότητα. Είχαμε μια έλλειψη ποιότητας στην αστρολογία, νομίζω. Είχαμε ένα πολύ ενημερωτικό και δημοσιογραφικό site, το astroteam.gr, και εκεί μέσα γράφουμε όχι μόνο προβλέψεις και μαθήματα αστρολογίας, συνδέουμε την αστρολογία με την ψυχολογία και όλα αυτά τα ωραία. Ποιότητα, γιατί υπάρχει πολύ ευκαιριακή αστρολογία και έξω εισαγωγικά αστρολογία. Και όταν γενικότερα... κάτι δεν είναι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Παρισπρίουν διάφορα. Είναι αυτό κάτι το οποίο θες να ακουστεί, ρε παιδί μου, παρά έξω και να γίνει λίγο κάπως πιο ασφαλές το επάγγελμα ενός αστρολόγου? Ναι, γιατί η αστρολογία δεν είναι μόνο τα ζώδια των περιοδικών και των εφημερίδων στη τελευταία σελίδα. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και πολύ πιο έγκυρο, να το πω έτσι, όταν ασχολούμαστε με τα προσωπικά οροσκόπια. Και χρειάζεται αρκετή σοβαρότητα και χρόνος. Ο αστρολόγος δεν είναι ο μάντης, δεν έχει ναι. κρυστάλλινες σφαίρες. Πρέπει να και μελετήσει για να πει κάτι. Και αν μου επιτρέπεις, ακούμε και πολύ εμπορική λίγο αστρολογία. Ακούμε. Πολύ εμπορική αστρολογία λίγο. Α, ναι, εμπορική. Εγώ δεν είμαι κατά του εμπορικού. Ωραίο είναι και το εμπορικό. Δηλαδή, και εμείς γενικά θα μιλήσουμε για τα ζώδια, αλλά... θέλει λίγο, και ακόμα και στο εμπορικό κομμάτι, μπορούμε να είμαστε λίγο ποιοτικοί. Να... και εκεί να υπάρχει. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εσύ είχες δει, ρε παιδί μου, ότι το 20 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά? Αν γυρίσετε πίσω στα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, εγώ που τα ακούω ανατριχιάζω. Το Νοέμβριο του 2018, εδώ στο γραφείο μου ήμουνα, που έφτιαξα ένα βίντεο για αυτή τη σύνοδο Κρόνου Πλούτωνα το Γενάρη του 2020, με ακούω και πραγματικά να τυχαίνω, λέω, τι λέω, Παναγία μου. Ήμασταν σίγουροι ότι κάτι θα συμβεί το οποίο θα είναι δραματικό, θα το βλέπουμε στις τηλεοράσεις και στις οθόνες μας. Η αλήθεια είναι ότι ξεπέρασε τη φαντασία μου όμως, έτσι, την ξεπέρασε. Σενάριο ταινίας, ακόμα και αυτό ξεπέρασε. Την ξεπέρασε, ενώ ξέραμε ότι κάθε φορά με τη σύνοδο Κρόνου Πλούτωνα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο πολύ μεγάλα γεγονότα. Μου θύμισε λίγο το 2001, πριν το χτύπημα στους Δήμους Πύργους, πάλι ήμασταν έτσι. 2-3 χρόνια στην αστρολογία ήμασταν αναστατωμένοι. Τι θα συμβεί και τι θα γίνει και τι είναι αυτό και τι εκείνο. Και τότε ήταν αντίθεση. Συνέβησαν οι δίδυμοι πύργοι, άλλαξε η ζωή μας και τα ταξίδια οριστικά από τότε, ποτέ δεν είναι τα ίδια. Τώρα ξέραμε πάλι ότι θα γίνει κάτι χοντρό. Εγώ είχα εντοπίσει και τις ημερομηνίες. Είχα εντοπίσει ότι στην Ελλάδα μεταξύ 16-17 Φλεβάρι και 25-26 θα γίνει κάτι φοβερό που δεν θα ξέρουμε πού να πάμε. Και μάλιστα είχα φύγει ταξίδι στην Κύπρο και φοβόμουν πως δεν προλάβω να γυρίσω 16 Φλεβάρι. Το ξέρω, το περιμέναμε. Απλά ξεπέρασε κάθε φαντασία, έτσι, το ξεπέρασε. Πάντως και αυτό που έγινε τώρα, όπως είπες και με τους δίδυμους πύργους το 2000, νομίζω γενικά θα μας βάλει σε ένας άλλο τρόπο ζωής. Ναι, δεν και θα είναι, γίνει νομίζω, ίδια. Πιο οριστικό. Δεν θα είναι παροδικό αυτό το οποίο θα πρέπει όλοι να δεν πούμε σε αυτό υπάρχει. το... Ακριβώς, ναι.
Νομίζω ότι δεν, μετά τους διδύμους πύργους, κάθε φορά που έχουμε αυτή τη συνάντηση των δύο πλανητών που φέρνουν ομαδικό περιορισμό και Ναι. αυτό το οποίο ζήσαμε, εν πάση περιπτώσει, και κατάλυση των εξουσιών, πάντα αφήνει πίσω ότι οι πλανήτες περνούν, αφήνουν όμως τα αποτυπώματά τους. Κάθε φορά, αν ψάξουμε, γιατί η αστρολογία δουλεύει πάρα πολύ με στατιστική, δηλαδή γυρνάμε πίσω, βλέπουμε τι είχε συμβεί σε παρόμοιες περιπτώσεις και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας για το μέλλον. Δεν θα ξαναγίνει το ίδιο. Η ζωή μας δεν θα είναι πια η ίδια. Θα έχουμε μέσα μας ένα φοβικό κομμάτι που αφορά την υγεία. Αυτή η συνάντηση θα ξαναγίνει μετά από χρόνια. Αυτή η συνάντηση γίνεται κάθε 30, από 33 μέχρι 35-36 χρόνια συμβαίνει. Αλλά συμβαίνει σε διαφορετικά ζώδια κάθε φορά, δεν συμβαίνει στα ίδια. Την προηγούμενη φορά που συναντήθηκαν αυτοί οι δύο μαζί ήταν το 1981-1982. Εκεί παρουσιάστηκε πάλι ένας ιός, ο οποίος πάλι μας φόρεσε σκουφάκια σε κάποιο άλλο μέρος του σώματος, αλλά δεν είχε όμως αυτή το δραματικό Για το άπλωμα. AIDS μιλάμε. Για το AIDS μιλάμε. Αυτό έγινε το 1981 με τη συνάντηση Κρόνου Πλούτωνα στο ζώδιο του ζυγού. Πάλι είχαμε ιό, πάλι είχαμε σκουφάκια, πάλι είχαμε περιορισμό. Ήταν στο ζώδιο του ζυγού και το μήνυμα ήταν απόσταση στη δέσμευση, στο ζευγάρι. Προσοχή στις επαφές, στη μεταξύ μας. Τώρα έγινε σε ένα τώρα πολύ αυτό είναι σκληρό ακόμα πιο περιορισμό. χειρότερο. Ναι. Το ζώδιο του ζυγού είναι διπλό. Είναι πάντα 2-2. Είναι για ζευγάρια. Αφορούσε λοιπόν το κομμάτι της σύζευξης. Το ζώδιο του εγώκερο αφορά εξουσία και κυβέρνηση και κυβερνήσεις. Οπότε θα έχουμε κατάλυση των εξουσιών και των κυβερνήσεων με τη σύνοδο αυτή και νομίζω ότι έχουμε ήδη αρχίσει και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Επειδή έχεις ετοιμάσει, ξέρω, και τις προβλέψεις του 2021, βλέπεις να σταματάει κάπως να αλλάζει λίγο κάποια Θα καθημερινότητα. αλλάξει, θα αλλάξει, θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, στην ιστορία της ανθρωπότητας, αυτά έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές. Το θέμα είναι να υπάρχει. Εμείς δεν τα είχαμε ξαναζήσει. Η γενιά η δική μας τώρα ήταν λίγο τραλαλά, τραλαλό. Δεν είχαμε περάσει πολέμους. Τα περάσαμε όλα αυτά σε ένα. Εγώ νομίζω ότι η ενέργεια θα αλλάξει τελείως. Ότι το 2021 αποκλείεται να ξανασυμβούν τα ίδια πράγματα. Αυτά μια φορά συμβαίνουν. Δύο πλανήτες πάλι θα συναντηθούν και θα κάνουν ένα πέρασμα σε ένα άλλο ζώδιο, στο ζώδιο του υδροχώου. Ο Δίος και ο Κρόνος περνάνε στον υδροχώο, θα φύγουν από τον εγώκερα. Τον λέω έτσι χαριτωμένα, εγώκερα. Και θα αλλάξει η ενέργεια στον πλανήτη κατευθείαν. Οι υδροχώοι πάλι θα καλεστούν να μας σώσουν, που λέω. Οπότε η ενέργεια θα αλλάξει, δεν θα παραμείνει το ίδιο. Αυτό πότε θα γίνει, Βάσια μου? Αυτό θα γίνει στις 20-21 Δεκεμβρίου του 2020. Δύο μεγάλοι πλανήτες θα αλλάξουν περιβάλλον, θα μπουν σε ένα ζώδιο το οποίο είναι το κατεξοχήν ανθρωπιστικό ζώδιο, ο υδροχώος, αγαπάει πολύ τον άνθρωπο, αγαπάει τις ομάδες, αγαπάει την ελευθερία και την ανατροπή και την ανεξαρτησία. Οπότε το πνεύμα της ενέργειας, γιατί η αστρολογία είναι ενέργεια, είναι ενεργειακά αποτυπώματα, θα αλλάξει η ενέργεια στον πλανήτη και θα αρχίσει σιγά σιγά να καλμάρει το όλο τοπίο. Το 2021 θα μας απασχολήσουν άλλα πράγματα. Πώς θα το χαρακτήριζες το 2021? Κοινωνική πρόοδο, τεράστια κοινωνική πρόοδο, αφύπνιση, διανόηση, αλλά και μεγάλα οικονομικά προβλήματα ανά τον κόσμο. Αυτά θα Ο τίτλο, ενώ πέρυσι έβαζα τίτλο «Ένας καινούριος κόσμος ξημερώνει», φέτος βάζω τίτλο «Κοινωνική πρόοδος» και «Οικονομικά προβλήματα», γιατί πάντα μετά από τέτοιες φάσεις που περνάει η ανθρωπότητα, τα οικονομικά θέματα θα είναι ενεργά και ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε ταλαιπωρηθεί και μια δεκαετία πίσω. Καλά, σίγουρα, ναι. Ποια ζώδια θα λες εσύ, σύμφωνα με εσένα, είναι πιο τυχερά? Καλησπέρα, καλησπέρα στην... Βασικά έχουν πολλές καλησπέρες να πούμε και στην Κατερίνα και στην Σοπ Ήρης. Σε πολύ κόσμο που μας βλέπει. Μάλιστα έχουμε και ερωτήσει πότε θα απαλλαγούμε από αυτό το κακό. Εντάξει, τώρα αυτό συζητάμε ακριβώς και με τη Βάση και εμείς. Πότε θα αλλάξουν λίγο οι ενέργειες και μας το είπε κιόλας
Βάσκια για το 2021. Ποια ζώδια εσύ, Βάσκια μου, θεωρείς ότι είναι λίγο πιο τυχερά? Το 2021 θα ανακουφιστούν βασικά 4 ζώδια που ταλαιπωρήθηκαν πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή με το που θα εκπνεύσει το 20 θα αναπνεύσουν. Θα αναπνεύσουν οι κρυοί, οι ζυγοί, οι καρκίνοι και οι εγώκεροι. Θα πάρουν μια μεγάλη ανάσα. Επιτέλους. Τι είσαι, Γιώργο? Εγώκερος. Εγώκερος. Ωραία, μια ανάσα λοιπόν, μεγάλη. Μια μεγάλη ανάσα στην τετράδα αυτή, θα αναπνεύσουν ελεύθερα. Από την πρώτη πρώτου θα αρχίσετε να, αν υποθέσουμε ότι κουβαλάτε 100 κιλά τσιμέντο στην πλάτη σας, θα αρχίσετε σιγά σιγά να φεύγει, ένα κιλό. Θα αναπνεύσετε. Αυτό από μόνο του σας κάνει να νιώθετε πολύ καλύτερα και να νιώσετε, εν πάση περιπτώσει, ότι αναζωογονείστε, ότι ξανανιώνετε. Αυτά. Το έχουμε ανάγκη αυτό, γιατί και με τον Δία, και με τον Δία που είχαμε, ρε παιδί μου, δεν έγινε να πούμε wow πράγματα να πεις ότι... Ναι, δεν ήτανε, γιατί ο Δίας τον εγώκερο, δυστυχώς, εκτός ότι δεν έχει και πολύ καλή θέση, δεν είναι πολύ καλός Δίας αυτός, είναι λίγο τσιμπούλης Δίας, καταπλακώθηκε δυστυχώς από τον Κρόνο και τον Πλούτονα και δεν μπόρεσε να δώσει στους ανθρώπους, στους εγώκερους, αυτό που έπρεπε. Δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ συνεσταλμένος, πολύ δηλιασμένος. Αλλά τώρα καταπλακώθηκε από τον Πλούτονα, από τον Κρόνο, από τις εκλήψεις. Ήταν δραματική η θέση του Δία. Τώρα που θα περάσει τον υδροχό όμως, θα βοηθήσει εσάς τους εγώκερους. Πολύ. Θα σας βοηθήσει οικονομικά. Τέλεια. Ωραία. Αυτό. Είμαι και δεύτερο δεκαήμερο κιόλας. Ναι, νομίζω λοιπόν ότι τα πιο τυχερά είναι αυτά τα οποία θα ανακουφιστούν καταρχήν. Δηλαδή κρύοι, ζυγοί, καρκίνοι και εγώκεροι. Και κατά δεύτερο, δευτερευόντως, θα ευνοηθούν πολύ οι δίδυμοι, που είναι και αυτοί ταλαιπωρημένοι. Γιατί και αυτοί είχαν πάρα πάρα πολλά θέματα με τα οικονομικά και με τα οικογενειακά τους και περάσανε μεγάλο ζόρι, οπότε θα πάρουν και αυτοί μια γερή ανάσα. Ναι. Και νομίζω ότι το ζώδιο το οποίο θα ευνοηθεί πάρα πολύ, έτσι θα έχει πάρα πολύ καλές συνθήκες, είναι η ιχθύς. Δεύτερη χρονιά που τα ψάρια θα πάνε για όσια. Εγώ έχω οροσκόπο ιχθύ. Α, οροσκόπο ιχθύ. Καλλιτεχνικός οροσκόπος. Καλλιτεχνικός, ναι, εννοείται. Εντελώς. Καλλιτεχνία full. Ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε τα επόμενα σου έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Όχι, ρε παιδί μου, ότι θα συμβεί κάτι τραγικό, απλά δεν θα έχουν τόση εύνοια. Τα υπόλοιπα ζώδια, αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν έτσι αρκετές προκλήσεις, είναι τα άλλα 4 ζώδια, τα οποία είναι έτσι. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο πολύ αρνητικό όπως ήταν φέτος, ας πούμε. Δηλαδή, οι Ταύροι, οι Σκορπιοί, οι Λέοντες και οι Υδροχόοι, τα 4 αυτά ζώδια, θα πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσεις. Θα αναλάβουν δεσμεύσεις αρκετά σημαντικές, οι οποίες μπορεί να αφορούν είτε επαγγελματικά, είτε προσωπικά. Δηλαδή, θα έχουν επαγγελματικές ευκαιρίες ή προσωπικές ευκαιρίες σημαντικές για γάμους, γένες, δουλειές, επιχειρήσεις, αλλά όχι... Ακούνε οι Σκορπιοί και οι Λέοντες. Γιατί μας βλέπουν από κάτω σχολεία σαν ακούνε. Ναι. Έτσι, Σκορπιοί, Λέοντες και Ταύροι και Υδροχόοι. Ο Κρόνος, ας πούμε, που θα τους επισκεφτεί, φέρνει μεγάλες ευκαιρίες. Ο Κρόνος είναι καλύτερος από το Δία, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Φέρνει δομημένη ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο θα γίνει, αυτοί που έχουν τη διάθεση να αναλάβουν ευθύνες, να φέρουν εις πέρας project τα οποία όμως θα τα κάνουν μέχρι τέλους, όσο δύσκολα κι αν είναι, γιατί ακόμα και να αναλάβεις την ευθύνη, να παντρευτείς, να κάνεις ένα παιδί, να αναλάβεις όλο αυτό το εγχείρημα, θέλει μια ευθύνη, μια υπευθυνότητα. Αυτό θα το κάνουν πάρα πολύ φέτος και οι Λέοντες και οι Υδροχόοι. Αυτά τα δύο ζώδια θα αναλάβουν. Αλλά δεν θα είναι με τον τρόπο που θέλουν. Γιατί ο καθένας έχει στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο. Καλά, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, και το ιδανικό δεν μπορεί να είναι πάντα, ρε παιδί μου. Όλοι κάνουμε συμβιβασμούς και όλοι προσαρμοζόμαστε λίγο στα δεδομένα. Ηρεμία, λέει, δεν θα έχουμε οι Λέοντες. Ο Κρόνος μας ρήμαξε. Εγώ νομίζω ότι είναι για τους Λέοντες, επειδή θα είναι και ο Δίας απέναντι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
Δεν είναι δηλαδή ότι μπήκε ο Κρόνος. Επίσης, ο Κρόνος απέναντι για την κυρία που το είπε, φέρνει δεσμεύσεις. Και μάλιστα σε σχέση με το ότι αφήνει επίσημες δεσμεύσεις. Ακούς, κυρία, εσύ. Δεσμεύσεις θα έχουμε. Λοιπόν. Ναι, επισημοποίησε. Και αισθηματικά και επαγγελματικά. Ακριβώς. Επαγγελματικά, ωραία. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι Κρόνος μόνος του. Είναι Δίας Κρόνος μαζί. Είναι πακετάκι ευκαιριών, επίσημων ευκαιριών, αλλά με ανάληψη δεσμεύσεων. Μάλιστα. Καλησπέρα και από Λευκάδα. Τα φιλιά μας στη Λευκάδα. Αχ, να ήμασταν στη Λευκάδα τώρα, Βάσια. Να ήμασταν στη Λευκάδα, στο κάθισμα. Να ήμασταν εκεί, να πίναμε ένα κοκτέιλ έτσι ωραία, να τα λέγαμε. Τι να κάνουμε, θα τα ζήσουμε κι αυτά. Βλέψουμε. Θα είμαστε καλά του χρόνου, ελπίζω. Ο Ταύρος λέει που έχει και τον ουρανό. Ο ουρανός τώρα που είναι. Ο ουρανός είναι στον Ταύρο και φέρνει αλλαγές, πάρα πολλές αλλαγές στη ζωή τους. Τους προκαλεί να αλλάξουν. Οι Ταύροι εντωμεταξύ δεν θέλουν να αλλάξουν. Θέλουν να την πεπατημένη, αυτό το οποίο ξέρουν. Ο ουρανός τους λέει να αλλάξουν. Ο Κρόνος από τον υδροχό τους λέει πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε επαγγελματικό προσανατολισμό, να κάνεις αλλαγές στις κινήσεις σου επαγγελματικά, γιατί θα σου περθώ καλύτερα. Και οι Ταύροι πρέπει να το πάρουν απόφαση. Πρέπει να κάνουν κάποιες αλλαγές που είναι λίγο, έχουν μια στατικότητα και μια ισχυρογνωμεσία. Καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα. Η δέσμευση με τον εαυτό είναι η πιο σημαντική δέσμευση, λέει ο φίλος μας. Πώς θα γίνει να δεσμευτώ με τον εαυτό μου. Οι πιο σοβαρές δεσμεύσεις είναι αυτές που αναλαμβάνουμε για τους εαυτούς μας, λέοντες. Καλά, με τον εαυτό μας όμως έπρεπε να είχε γίνει χρόνια δέσμευση. Όχι, γιατί τα λιοντάρια, δέσμευση είναι και μια υπόσχεση στο να γυμναστούμε, στο να φτιάξουμε τη διατροφή μας, στο να είμαστε πιο συνεπείς σε αυτό, σε εκείνο. Ναι, αυτό δεν είναι δούλεμα, ας πούμε, που πρέπει να το είχαμε φροντίσει, ας πούμε, ή όχι. Τα λιοντάρια δεν είναι εγώκεροι, Γιώργο. Είναι πιο της καλοκαίρα και της. Τώρα, για τα λιοντάρια που είναι μόνα τους, λέει τώρα, και είπες εσύ για τις μεύσεις του 21, θα βρουν κάτι, πιστεύεις? Θα έχουν, θα κάνουν προρυμίες. Αυτό βέβαια είναι πολύ συγκεκριμένο, σίγουρα. Οι οροσκόποι λέοντες περισσότερο, και τα λιοντάρια όμως, αλλά και οι οροσκόποι λέοντες, με το Δία απέναντι θα έρθει καινούριο κόσμος και ενδιαφέροντες άνθρωποι, πρωτο έτσι με ενδιαφέρον. Και σοβαροί. Και σοβαροί. Και σοβαροί. Ο Σκορπιός με οροσκόπο ζυγό. Βάσια μου. Γυναίκα ή άντρα. Για γιατί η οροσκόπη ζυγή. Γυναίκα, γυναίκα. Α, οκ. Okay, θέλει παιδιά. Γιατί θέλει. Ωραία. Παιδιά φέτος. Απογόνους. Το 21. Αλήθεια. Έχουν, δεν έχουν τώρα κάτι. Οι οροσκόποι ζυγοί γενικά προχωράνε στη δημιουργία σοβαρών σχέσεων, επιλεκτικών σχέσεων στα ερωτικά τους και προχωράνε άμεσα και στην απόκτηση παιδιών. Γι' αυτό ρώτησα, ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται ο καθένας. Μάλιστα. Αυτό ήταν και γενικά για τους σκορπιούς, ρε παιδί μου. Για τους οροσκόπους ζυγούς. Για τους οροσκόπους ζυγούς, ναι. Όχι οι σκορπιοί κάνουν άλλα. Οι σκορπιοί έχουν άλλες προτεραιότητες. Ασχολούνται πάρα πολύ με το σπίτι, με τα κίνητα, με τα πρόσωπα της οικογένειάς τους, με αγοροπολισίες, με μετακομίσεις, ανακαινήσεις. Ωραία. Λοιπόν, ένας-ένας, παιδιά, γι' αυτό είναι η Βάσια εδώ, ένας-ένας θα τα απαντήσουμε σε όλα. Για καρκίνους του τρίτου δεκαημέρου... Η καρκίνη του τρίτου δεκαημέρου είναι αυτοί οι οποίοι έχουν, αυτοί που είναι γεννημένοι από τις 16 Ιουλίου και μετά, ναι. έχουν κάποιες αλλαγές σημαντικές. Οι καρκίνοι που είναι γεννημένοι 16, 17, 18 και 19 θα έχουν σημαντικές αλλαγές, έτσι, μεταλλακτικές. Όχι για κακό. Χρειάζεται να περάσουν μέσα από αυτή τη φάση. Αλλά οι καρκίνοι του τρίτου δεκαημέρου σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο δεν έχουν καμία σχέση. Όλοι μαζί πάντως θα αναπνεύσουν πολύ περισσότερο, αυτό είναι σίγουρο.
Τέλεια. Το ξώτης με το ξώτη, γιατί κάθε σπέντς, Ποιο Κατερίνα είναι, μάλλον. τον αγαπώ. Άι, την ξέρω την Κάθη. Κάθε Το σπέντς, α. ξώτη με το ξώτη. Είναι το αγαπημένο μου ζώδιο το ξώτη. Είναι πολύ πλάκα. Οι τοξότες θα ανακουφιστούν πολύ με τα οικονομικά τους. Κάτι το... Οι τοξότες είχαν χάσει την τύχη τους, που είναι τυχερά παιδιά και παιδιά του Δία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα τους ανοίξει επιτέλους, θα τους φτιάξει τη διάθεση, είναι ότι θα βρουν μέσα στο 21 τα πατήματά τους οικονομικά. Θα βρουν από πώς θα μπορέσουν να σταθούν από εδώ και πέρα, καινούργιες πηγές εσόδων. Είναι μια ισχυρή ανακούφιση για τους τοξότες. Γιατί φίλη μου την Ελένη, make-up artist μου, φιλάκια πολλά Ελένη μου, σκορπιός με το ξώτη, λέει, είναι η Ελένη. Σκορπιός με το ξώτη. Πολύ, Τα... πολλές σκορπίνες μαζεύτηκαν σήμερα. Οι σκορπιοί ψάχνονται πάρα πολύ με την αστρολογία. Ο σκορπιός είναι το ζώδιο το οποίο αγαπάει την εμβάθυνση, να βλέπει τι κρύβεται από κάτω. Να μην πούμε βέβαια ότι έχουν και πάρα πολλές ανησυχίες και φοβίες και θέλουν να ψάχνουν να δουν τι τους περιμένει, αλλά και ερευνητικά Ναι. βλέπω πάρα πολλούς σκορπιούς στη σχολή που δεν παίρνουν πρόβλεψη, θέλουν να μάθουν οι ίδιοι. Η σκορπιά είναι το number one ζώδιο το οποίο μαθαίνει αστρολογία το ίδιο. Τι λες Ναι, τώρα, μπράβο. Μπράβο στους σκορπιούς. που θα περίμενε κάποιο Με το ξώτη. σύντροφό, α πούμε. Ναι. Ναι, σκορπιός με το ξώτη λοιπόν. Α, σκορπιά με το ξώτη, έμφαση στα οικονομικά καταρχήν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Με καλύτερες όμως προοπτικές. Και από την άλλη μεριά νομίζω ότι επειδή είναι σκορπιός το κομμάτι του σπιτιού, της οικογένειας, Το σπίτι. ακίνητα, μετακόμιση, ανακαίνιση, αγοραπολιστίες, τέτοια πράγματα. Ωραία. Το οποίο με Για το την ξέρω. Αγγελική μας, καρκίνος με οροσκόπο Παρθένο. Καρκίνος τώρα, η καρκίνη το πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο είναι διαφορετικό από το τρίτο. Το πρώτο και το δεύτερο καμία σχέση με το τρίτο. Το τρίτο θα συνεχίσει έτσι για λίγο καιρό να περνάει διάφορες κρίσεις ταυτότητας, να το πω έτσι. Αλλά το πρώτο και το δεύτερο δεκαήμερο του καρκίνου θα πάρει μια πολύ ισχυρή ανάσα, μια ανάκαμψη, κάτι άλλο. Και θα σταματήσουν να είναι και στην ένταση καρκίνη, όπως και οι εγώκεροι. Καρκίνη, εγώκερη, κρή και ζυγή, 6 μήνες ήταν μέσα σε μια απίστευτη Η τζίτα. ένταση. Τσιτζίτα. Ναι, η τζίτα, η τζίτα, Γιατί μπράβο. 6 μήνες ήταν... Ευερέθιστη σε όλους τους τομείς. Ήταν με πάρα πολύ ένταση, πάρα πολύ στρες, άγχος. Αυτό το πράγμα τους εξόντωσε, φέρνει κούραση. Και τώρα θα ησυχάσουν από τις 6 Γενάρη που θα περάσει ο Άρης στον Ταύρο. Θα ησυχά, θα ηρεμήσετε εσείς. Θα ηρεμήσετε και θα πάρουν την ένταση οι επόμενοι. Επόμενη σειρά. Ο καθένας στη σειρά του. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι τέλειοι. Όχι, εντάξει, Έτσι, κύκλος είναι. απλά Κύκλος είναι κάποια δεν κάνετε πράγματα. το που έχετε κι εσείς πολύ, πολύ στρες και πολύ ένταση και πολύ άγχος και πολύ... Ναι. Ένας φίλος μας ρωτάει αν έχετε Αφροδίτη, λέει, στον πρώτο ή στον δεύτερο οίκο. Ο Μιχάλης Χατζόμορφος. Γιατί τη Βάσια συγκεκριμένα, Μιχάλη, μου ρωτάς. Κυρία Βάσια λέει, έχετε Αφροδίτη πρώτο ή δεύτερο οίκο. Δεν ξέρω γιατί το ρωτάει Όχι, αυτό. δεν έχω ούτε στον πρώτο ούτε στο δεύτερο. Σε κανέναν οίκο. Στον τρίτο. Όχι, Λοιπόν, υπάρχει αυτό. πρόβλημα. Αυτό, παιδιά, θα ανέβει και στο YouTube, θα ανέβει και στο Instagram για εσάς που θέλετε να το ξανακούσετε. Λοιπόν, ναι, Λέων, με λιοντάρι, οροσκόπο. Εξαρτάται τώρα το δεκαήμερο. Τα λιοντάρια φέτος γνωριμίες, πάρα πολλές. Γνωριμίες Ανάλυση. πάλι, ναι, ωραία. Από πάρα πολλές γνωριμίες, δεσμεύσεις, μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες. Προσοχή τα λιοντάρια που είναι γεννημένα 3, 4, 5 και 6 μέχρι και 7 του Αυγούστου. Νοεμβρίου, Αυγούστου, Δηλαδή, τα Αυγούστου. λιοντάρια που είναι γεννημένα από τις 3 μέχρι τις 7 Αυγούστου θα δεχτούν έτσι κάποιες αλλαγές οι οποίες θα είναι surprise, θα είναι απρόβλεπτες, θα είναι ανατρεπτικές. Μετά τις 20. Μετά τις 20, μόνο γνωριμίες, δεσμεύσεις και μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες. Τέλεια, τέλεια. Ο Χρήστος ρωτάει, κυρία Βάσια, για τους Ταύρους.
Οι Ταύροι γενικά όλα για την καριέρα είναι φέτος. Όλα τα θέματα Θα τα καριέρα κόψουν όλα, ε. και δουλειές και, ναι, και πώς θα μπορέσουν να αναλάβουν αυτές τις δουλειές οι οποίες προκύπτουν. Σημαντικές, νομίζω ότι είναι σημαντικές χρονιές για τα Ωραία. σταθερά ζώδια, δηλαδή για Ταύρους, Σκορπίους, Λέοντες και Υδροχόους. Δηλαδή θα ξεκουραστείτε τα παρορμητικά, θα κουραστούν τα σταθερά, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Εγώ θέλω Η να πω ότι είμαστε Κορίνα, στην φίλη, περίοδο, ναι, πες μας. ότι Πες είμαστε μας, και στην Βάσια μου, περίοδο ναι. εκλήψεων τώρα. Ε. 30 του Νοέμβρη υπάρχει μια έκλειψη η οποία γίνεται στα μεταβλητά ζώδια, στον τοξότη Διδύμους, Πανσέλινος, η οποία είναι πάρα πολύ αποκαλυπτική. Όλα τα ζώδια πρέπει να έχουν στραμμένα το βλέμμα σε αυτό το οποίο δεν φαίνεται και θα αποκαλυφθεί ξαφνικά μπροστά τους, έρχεται, τους έρχεται. Και η δεύτερη έκλειψη είναι 14 Δεκεμβρίου, η οποία είναι νέα σελήνη, αλλά και αυτό θα έχει αποκαλυφθεί. Πάντα οι εκλήψεις είναι ένας τεράστιος μεγεθυντικός φακός, ο οποίος ρίχνει Σίγουρα. φως σε σκοτεινά σημεία της ζωής μας. Ναι. Οπότε πρέπει όλοι να είναι υποψιασμένοι ότι αυτό το διάστημα θα έχει πάρα πολλές αποκαλύψεις. Πολλές αποκαλύψεις. Πολύ... Και επειδή υπάρχει ένα θολό τοπίο, το ξέρουμε όλοι, υπάρχει ένα θολό τοπίο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, τα μίντια, είναι γνωστά, νομίζω δεν λέω κάτι καινούριο, θα είναι όλοι υποψιασμένοι γιατί οι αποκαλύψεις θα είναι σοκαριστικές. Και ο τελευταίος Oh. μήνας του 2020 δεν θα Ναι. χαλάσει τη φήμη του 20, θα είναι πολύ δυνατός μήνας για όλο, Έτσι. για το παγκόσμιο Να σκηπικό. μας αποχαιρετήσει λίγο επεισοδιακά γενικά το Ιστοριακά να 20. μας ερωτήσει, ακριβώς. Μάλιστα. Η Κορίνα μας ρωτάει, κρυώνω οροσκόπο εγώ καιρό. Η Κορίνα, Κορίνα. Κρυός με εγώ καιρό. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι θα πέσουν οι τόνοι, θα ηρεμήσει η φίλη μας από τις αρχές της χρονιάς. Δηλαδή θα φύγει από αυτό το κομμάτι της υπερέντασης και του στρες, το οποίο προέρχεται περισσότερο μέσα από το σπίτι, την οικογένεια και τους ανθρώπους που ζει μαζί, που τις προκαλούν, που έχουν απαιτήσεις. Παιδιά, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα, βέβαια, λογικό είναι αυτό. Ναι, δεν γίνεται. Για να πούμε γενικά. Μια φίλη μας έχει με τους τοξότες μια, λέει. Οι τοξότες είναι στην κοσμάρα του συνέχεια. Είναι λίγο, είναι χαρούμενα παιδιά. Είναι. Δεν είναι για πολλά πολλά. Είναι χαρούμενοι. Εγώ τους αγαπώ πολύ για το χιούμορ Α, τους. μπράβο. Επειδή έχουν καταπληκτικό χιούμορ, επειδή είναι χαρούμενοι και αγαπούν την περιπέτεια, τα ταξίδια, δεν βαραίνουν. Δεν παθαίνουν κατάθλιψη, παρέα μαζί τους και φιλοσοφούν. Όλα τα περνούν μέσα από ένα φίλτρο φιλοσοφίας. Είναι το πιο ξεκούραστο ζώδιο για να κάνεις παρέα μαζί τους. Λοιπόν, η οικονομία μας, ο τουρισμός πώς θα είναι, μας ρωτάνε το 21, Ο θα τουρισμός ανέβουνε... θα πάρει τα πάντα. Να πω κάτι. Εγώ είχα πει πέρυσι ότι ο Ναι. τουρισμός, παρόλο που ήμασταν με κλειστά σύνορα, με αυτό, με εκείνο, με τ' άλλο, ότι δεν θα καταστραφούμε κιόλας. Και πραγματικά, το καλοκαίρι, κάτι έγινε. Δεν έγινε αυτό το οποίο είχαμε μάθει τα προηγούμενα καλοκαίρια. Ο Δίας, ο Ναι. οποίος είναι ουσιαστικά είναι κυβερνήτης του τουρισμού, ο Δίας, το εξωτερικό, τουρισμός και όλα αυτά, ήταν σε ένα πολύ φτωχό ζώδιο στον εγώ καιρό και δεν μπόρεσε να δώσει αυτά τα οποία έδινε άλλες χρονιές. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ όπου πήγα, είχε κόσμο. Όπου πήγα. Δηλαδή, εκτός από την Κύπρο, που πραγματικά η Κύπρος πρέπει να πέρασε πάρα πολύ δύσκολες μέρες με τον τουρισμό, εδώ στην Ελλάδα, όπου πήγα και ταξίδεψα, παντού είχε κόσμο. Ίσως τώρα οι Έτσι, άνθρωποι άρα, α, δεν μπράβο. πήραν σίγουρα αυτά τα οποία. Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα, παιδιά. Ναι, δεν είναι Εντάξει. τόσο. Έχουμε μάθει να γκρινιάζουμε κιόλας και να είμαστε. Πώς το λένε, σε μια μουρμούρα και να πάρουμε αυτό το οποίο πήραμε πέρυσι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Βάσια μου, την ημέρα της εκλογής του Προέδρου της Αμερικής, που είναι 20 Ιανουαρίου. Είναι μια δραματική μέρα. Α. Είναι μια δραματική μέρα για όλο τον πλανήτη. Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. 20 Να πω Ιανουαρίου, κάτι. λοιπόν. Ναι. Είχα κάνει προβλέψεις. Κάθε φορά κάνω προβλέψεις γενικά. Εγώ έβλεπα πιο δυνατό το χάρτη του Τραμπ, να πω την αλήθεια.
Ο Χάρης του Μπάιντεν δεν μου έκανε, όχι ότι δεν είχε καλές όψεις ο άνθρωπος, αλλά ένας γενέθλιος χάρτης φαίνεται αν είναι κάποιος να γίνει πλανητάρχης και κάποιος άλλος να μην το έχει να γίνει. Ο χάρτης του Τραμπ φαινόταν Ναι. λοιπόν να είναι μπροστά. Τελικά και οι δύο απογοητεύτηκαν, όπως είχα προβλέψει, και είχα πει συγκεκριμένα ότι από την ημέρα των εκλογών, 3 Νοεμβρίου, μέχρι να ορκιστεί πρόεδρος, αυτό το διάστημα με τις 20 Γενάρη, θα Θα γίνουν... είναι θολό, το θυμάμαι αυτό. Όχι, και θα γίνουν και τρομερά πράγματα. Α. Τρομερά. Ναι. Εγώ πιστεύω ακόμα ότι το πράγμα και δεν έχει ξεκαθαρίσει και θα μάθουμε πράγματα και θάματα και μέχρι την ημέρα της ορκομοσίας του καινούργιου Προέδρου νομίζω ότι η Αμερική θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα γίνουν τραγικά, δραματικά γεγονότα. Ίσως και πόλεμος Κατάλαβα. μεταξύ τους. Των Αμερικανών, ναι, θα φαγωθούν δηλαδή. Θα φαγωθούν, θα είναι έκρηκτο το κλίμα, θα γίνουν Μάλιστα. εκρήξεις, θα έχουμε δραματικά γεγονότα στην χώρα αυτή, η οποία δεν νοείται η χώρα η οποία διαφημίζει την ελευθερία και τη δημοκρατία να υπάρχει ένα θολό τοπίο σε επίπεδο εκλογών. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το δικό μας τον Πρωθυπουργό, πώς το βλέπεις? Ο δικός μας ο Πρωθυπουργός πρέπει να περνάει πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί η χρονιά αυτή ξεκίνησε, τον έφτιαναν οι εκλήψεις βέβαια πέρυσι, όλο το 2020 και θα τον πιάσουν και το 2021. Ο δικός μας ο Πρωθυπουργός είχε να αντιμετωπίσει τα χίλια μίδια όσα. Δηλαδή με το που ξεκίνησε ο Γενάρης είχαμε τους Τούρκους στον ΕΒ. Είχαμε τους Τούρκους Ναι, εδώ, τους Τούρκους εκεί, τους Τούρκους παραπέρα, τα οικονομικά, την πανδημία, τα νοσοκομεία, τα αυτά. Δηλαδή πρέπει πραγματικά να έχει περάσει ένα δράμα ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή να αναλάβει κάποιος την Πρωθυπουργία. Του καταλογίζουν ότι δεν είναι και πολύ τυχερός. Ναι, το έχει και αυτό που πάνω του. Έχει όλα τα άλλα, έχει και αυτό. Η δική μας η κυβέρνηση θα περάσει μια πολύ μεγάλη κρίση στα μέσα αυτής της χρονιάς. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε σε εκλογές, αλλά ότι θα περάσει μια πολύ μεγάλη κρίση, ένα δυνατό ταρακούνημα. Νομίζω ότι θα το Μεγάλο περάσει. κεράκι. Θα το περάσει, ναι. Δεν είναι το Λοιπόν, ίδιο, είναι μια καλή χρονιά. δεν σ' άκουσα. Δεν είναι μια χρονιά ίδια με το 2020, είναι μια άλλη χρονιά. Έχει ξημερώσει ένας άλλος κόσμος, το οποίο αυτό που θα μας απασχολεί θα είναι πώς θα βρούμε ισορροπία οικονομική και ασφάλεια, η οποία έχει κλονιστεί. Υπάρχουν επαγγέλματα που έχουν κλονιστεί πολύ σοβαρά, όπως η εστίαση, όπως οι τέχνες. Σίγουρα. Για τους εγώ καιρούς δεύτερου δεκαημέρου, θες να πεις κάτι άλλο, γιατί μας ρωτάει τώρα και ένας άλλος φίλος μας. Για τους εγώ καιρούς δευτέρου δεκαημέρου. Νομίζω ότι δεν είναι. Θα βιώσουν μια πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση εγώ καιρή. Πολύ μεγάλη ανακούφιση. Και αν έχετε και οροσκόπο εγώ καιρό, η ανακούφιση θα είναι πολύ σημαντική οικονομικά. Θα στήσουν οικονομικές συνθήκες ασφαλείας οι εγώ καιροι φέτος. Εμείς που έχουμε ηχθεί. Εσείς που έχετε ηχθεί είστε τυχεροί κατά βάση που έχετε οροσκόπο ηχθεί, γιατί το ζώδιο των ηχθείων εξακολουθεί και πρημοδοτείται. Ωραία. Και να κλείσουμε και για τους υδροχόους, θα μας πει δύο λογάκια. Λοιπόν, για τους υδροχόους, οι οποίοι θα σώσουν τον κόσμο, το είπαμε. Ο Δίας και ο Κρόνος θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Είτε είναι υδροχό, είτε έχουν οροσκόπο υδροχό. Υδροχόοι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, φαίνεται σαν να κλείνουν κύκλους στη ζωή τους. Σαν να ολοκληρώνουν κεφάλαια, τα οποία τους έχουν κουράσει, που δεν αποδίδουν πια, που δεν έχουν κάτι άλλο να αποδώσει ωφέλιμο. Κλείνουν λοιπόν κύκλους στη ζωή τους, κλείνουν, και είναι σε φάση να ξεπεταχτούν και να δημιουργήσουν καινούργιες συνθήκες, καινούργια ξεκινήματα. Οι υδροχόοι λοιπόν πάνε για καινούργια ξεκινήματα με το ανάλογο τίμημα, με δεσμεύσεις, με υποχρεώσεις, αλλά επέκταση, με επέκταση. Θα επεκταθούν οι υδροχόοι. Το περιβάλλον του, το προσωπικό, επαγγελματικά, θα υπάρξει πραγματικά ένα τεράστιο άνοιγμα για τους υδροχόους, οι οποίοι είναι και ανοιχτόμυαλοι, και θα κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές πάρα πολύ γρήγορα. Τέλεια. Σε κουράσαμε. Πολλά, πολλά σε ρωτήσαμε εντάξει, εδώ. Είχα πολλά γυρίσματα σήμερα, αλλά εντάξει, ήθελα πολύ να τα πούμε.
Χαίρομαι και εγώ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το ξαναπούμε Είναι. με τη νέα χρονιά. Ελπίζω να τα Θα ξανακάνουμε τα ένα πούμε live. ξανά, να δούμε τι θα γίνει εκεί στις αρχές του Γενάρη με Έτσι. την. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα τεράστιο γεγονός, ένα τεράστιο εκρηκτικό γεγονός, όχι εδώ σε εμάς, στην Αμερική, πιστεύω ότι θα γίνει, το οποίο θα μας αφήσει πάλι με τα έκθαμβους και να μην πιστεύετε αυτά τα οποία ακούτε, θα γίνουν αποκαλύψεις. Αυτή είναι η τελευταία μου ατάκα. Έτσι. Αυτό. Καλή Έτσι, έτσι, να συνέχεια. μην Ευχαριστώ πιστεύουν. πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βάσια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μας λίγο ξανά το κανάλι σου στο YouTube. Βάσια Κόντι, το astroteam.gr, Βάσια Κόντι, έτσι. να με βρείτε, να με ακούτε, Instagram και όλα τα γνωστά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τέλεια. Φιλάκια πολλά, Βάσια μου. Να είστε καλά, για χαρά. Παιδιά, θα ανέβει Πού αμέσως είναι. στο προφίλ μου στο Instagram και θα ανέβει και στο κανάλι που έχω στο YouTube. Οπότε μπορείτε να κάνετε subscribe εκεί πέρα και να δείτε ακριβώς ό,τι έχει πει. Γιατί ασχοληθήκαμε με σχεδόν όλα τα ζώα. Είπαμε ποια θα ευνοηθούν, ποια θα είναι λίγο έτσι σε μια δεύτερη μοίρα. Όλα αυτά. Λοιπόν, εμείς τα ξαναλέμε τώρα αύριο Τετάρτη στις 8 με την Βασιλική Χάνου, την παίκτρια από το Big Brother που αποχώρησε δεύτερη. Έτσι, τη Βασιλική μας. Αύριο λοιπόν, με ακόμα ένα live εδώ, σας θέλω όλους, μα όλους συντονισμένους, έτσι. Και να το διαδίδετε αυτό και να κάνετε και subscribe στο προφίλ μου στο YouTube.